Πάμε να δούμε πώς έχουν και τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, στην πόλη Λβίβ, εκεί όπου η Αδαμαντία Λιόλιου στη σύνδεσή μας κορυφώνεται η αγωνία. Αδαμαντία, δοκιμάζει η πόλη τις αντοχές της. Λίνα, όπως ενημέρωσε πριν από λίγο, επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Δίκης της περιοχής Μαξίμ Κοζίνσκι, υπήρξε απειλή για πυραυλική επίθεση από την Μαύρη Θάλασσα και γι' αυτό το λόγο ήχησαν πριν από κάποιες ώρες οι σιρήνες εδώ στην περιοχή. Ωστόσο, την ίδια ώρα η πόλη χθες το βράδυ μπήκε δύο φορές σε συναγερμό. Υπήρξαν πάρα πολλές πληροφορίες για χτυπήματα εδώ στην Λβίβ και στην ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο, όπως ενημέρωσε ο επικεφαλής, αυτές οι πληροφορίες δεν επιβεβαιώνονται. Έτσι, λοιπόν, συνέστησε στους πολίτες να εμπιστεύονται μόνο τις αξιόπιστες πηγές, καθώς, όπως είπε ο εχθρός, προσπαθεί να διχάσει, να εκφοβήσει και να σπείρει τον πανικό. Την ίδια ώρα, το Περιφερειακό Συμβούλιο Άμυνας της περιοχής Ρίβνε, που για πολλές φορές, για πέντε τουλάχιστον φορές, έχει γίνει σε διάφορα σημεία του, ενημερώνει τους πολίτες ότι θα πρέπει να κάνουν συνετή χρήση των όπλων σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν από την Ουκρανική αεράμινα. Μάλιστα. Συνεχίζει εδώ η πόλη Λβίβ να δέχεται πολλούς πρόσφυγες και να κλείσω, Λίνα, με μια ευχάριστη είδηση που έρχεται από ένα υπαίθριο νοσοκομείο που έχει στηθεί εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Λβίβ και κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, όπου βρεθήκαμε με τον οπερατέρ του Όπεν Δημήτρη Τσιόπλο. Εκεί λοιπόν γεννήθηκε το πρώτο μωρό. Αυτές λοιπόν τις ημέρες του πολέμου, με τη σύμπραξη και τη βοήθεια των Ισραηλινών γιατρών αλλά και των Ουκρανών. Μια ευχάριστη τσιμιανότητα αισιοδοξίας και ζωής μέσα στη ζωφερή πραγματικότητα. Και θα δούμε το ρεπορτάζ σου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Όπεν. Σε ευχαριστώ πολύ, Αδαμαντία.